Αγαπητές συνάδελφοι, και συνάδελφοι, να θυμηθούμε όλοι μας, να γυρίσουμε το μυαλό μας λίγο πίσω. Τι να θυμηθούμε. Αν ακούγαμε όσους μας έλεγαν διασπαστές, όσους μας έλεγαν αντιενωτικούς, αν ακούγαμε όσους μας έλεγαν ότι αυτά που λέτε, τα αιτήματα που βάζετε είναι μαξιμαλιστικά, μη ρεαλιστικά. Αν ακούγαμε όλους αυτούς που μας έλεγαν ότι η δράση μας καταστρέφει την οικονομία. Θα ήμασταν σήμερα εδώ. Γιατί όμως είμαστε σήμερα εδώ. Και μπορούμε να συζητάμε για να ανταλλάσσουμε γνώμη πάνω σε αυτά που σωστά έχουμε κάνει. Σύντροφοι, γιατί κρατήσαμε σταθερά το τιμόνι. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό για μας. Γιατί... Δουλεύουμε με τη γραμμή που ξεκινήσαμε. Για όλα αυτά είμαστε σήμερα εδώ. Θα είμαστε και να είναι σίγουροι, φίλοι και εχθροί, ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή την κατεύθυνση, και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Παρότι ξέρουμε ότι ο αγώνας, η ταξική πάλι, έχει και τις δυσκολίες, έχει και τα σκαμπανεβάσματα, αλλά το καράβι εμείς το πάμε στο μέλλον. Ούτε πίσω, ούτε στην ξέρα. Αλλά στο μέλλον, γιατί το μέλλον μας είναι ο στόχος που βάλαμε πριν 20 χρόνια. Και αυτά τα 20 χρόνια... Δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν. Τα 27 αυτά χρόνια ανήκουν στους εργαζόμενους, ανήκουν στην εργατική τάξη, ανήκουν πάνω απ' όλα στα εκατοντάδες συνδικαλιστικά στελέχη και όλους αυτούς που παλικάρια έδωσαν και παλικαρίσια έδωσαν τη μάχη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και πολύ πριν, γιατί έχουμε και παρελθόν απέναντι στον αντίπαλο απέναντι στον κοινό εχθρό. Τέσσερις πλευρές να βάλουμε από τη σημερινή συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι φανερό ότι στις δυνάμεις μας, στα συνδικάτα, υπάρχει μια αυξημένη αυτοπεποίθηση. Υπάρχει μια αυξημένη αποφασιστικότητα. Υπάρχει μια αυξημένη μαχητικότητα. Όμως όλα αυτά πρέπει να τα κατευθύνουμε στην υλοποίηση ενός απαιτητικού σχεδίου ανοίγματο. Εκεί πρέπει να στραφεί όλο αυτό το απάβγασμα της σημερινής συζήτησης. Ένα σχέδιο ανοίγματο, ένα σχέδιο δράσης, πλάνα, όπου με ανοιχτή καρδιά να πλησιάσουμε τους εργαζόμενους. Να γίνουμε ένα με αυτού, να συνεχίσουμε να γίνουμε ένα με αυτού. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Υπάρχει ήδη ένας κόσμος, όχι βεβαίως μόνο ο απλός εργάτης, αλλά και εκλεγμένων στα συνδικάτα που στηρίζει την προσπάθεια που κάνουμε και για συνδικάτα των εργατών, αυτό εκφράστηκε μερικό σήμερα εδώ, στη σημερινή σύσκεψη, αλλά πρέπει να επιμείνουμε, το τονίζουμε πάλι, με πλάνα και στοχευμένη δουλειά. Δεν έχουμε πάει παντού. Και κυρίως δεν έχουμε πάει σε συναδέλφους μας, σε σωματεία, σε συνδικαλιστές, που δεν είναι της δικής μας αντίληψης. Μην τους σουβαλιάζουμε όλους, συνάδελφοι. Άλλο πράγμα οι φθαρμένε ηγεσίε ή όπω τι ονομάσαμε, και άλλο πράγμα από κάτω του υπάρχει κόσμο. Αυτό τον κόσμο πρέπει να τον πλησιάσουμε. Θαρετά, όπω το είπαμε. Χωρί ταμπέλε. Και έχουμε κερδίσει κόσμο όπου πήγαμε έτσι. Αλλά θέλει ο κάθε κλάδο, το κάθε σωματείο να βάλει σχέδιο. Μολύβει και χαρτί κάτω. Ποιον θα πάω να πιάσω, με ποιο τρόπο θα πάω να τον πιάσω, τι θα πάω να του πω πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να εκπαιδευτούμε όλοι μας. Αυτός ο τρόπος δουλειάς είναι εκπαίδευση, είναι σχολείο. Τρίτον, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ευησυχασμός. Κανένας από όλους μας. Η πάλι θα γίνει πιο σκληρή ακόμα. Η διαπάλι θα μεγαλώσει, θα ενταθεί. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ποια είναι, ποια είναι όμως εμάς η ασπίδα μας απέναντι σε αυτό. Ασπίδα μας είναι η πρωτοπόρα δράση μας για τα προβλήματα. Είναι το δέσιμό μας με τον κόσμο. Τι πρέπει δηλαδή στο χώρο δουλειά να μας αναγνωρίζει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε αυτοί που εκφράζουμε τα προβλήματά του και τις αγωνίες του. Και ας μην έχουμε την πλειοψηφία να μας δακτυλοδείχνει. Να αναγνωρίζει σε μας ότι δεν υπάρχει άλλος για να γίνεται ένας από μας. Και τέταρτον, πρέπει να επιμείνουμε αταλάντευτα εδώ, δεν χωράει άλλη άποψη. Τα συνδικάτα μας, οι συνδυασμοί μας, να είναι παραδείγματα δημοκρατικής λειτουργίας. Αν έτσι δουλέψουμε, αν έτσι σχεδιάσουμε, με μεγάλο στομάχι, θέλει επιμονή, υπομονή, νομίζουμε ότι θα έρθουμε να μετρήσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και όσον αφορά την αλλαγή σχετισμών, την διεύρυνση για να αποκτήσουμε καινούργιες θέσεις, αλλά κυρίως, συνάδελφοι, εμείς αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, με την ανασύνταξη που το θέτουμε, ποιο είναι. Θέλουμε να αλλάζουν συνειδήσεις. Θέλουμε να μπολιαστεί περισσότερος κόσμος με τη δική μας αντίληψη. Για να γίνει πρωτοπόρος, να γίνει μαχητής, να γίνει δυνατός σαν εμάς. Λοιπόν, με βάση αυτά νομίζουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και από αύριο κιόλας να σχεδιάσουμε ο κάθε κλάδος και αυτό να εκφραστεί στην Πρωτομαγιά με χιλιάδες κόσμου, με νέα συνδικάτα. Το ξανατονίζουμε με νέους συνδικαλιστές. Γιατί μπορούμε, το έχουμε αποδείξει. Από τότε που ξεκινήσαμε από το 1999 μέχρι σήμερα, ε, δεν είμαστε το ίδιο. Αν μετρηθούμε και μεταξύ μας, δεν είμαστε το ίδιο. Έχουμε κάνει κάποια σκαλοπάτια παραπάνω. Σαν αυτά που έλεγε ο Δήμος Εκουμπούρης και άλλοι σύντροφοι εδώ. Λοιπόν, έτσι να πάμε με το χαμόγελο και μπορούμε να τους καταφέρουμε πλήγματα. Να φάνε τέτοιες σφαλιάρες από τους εργαζόμενους που να μην, να μην μπορούν να σταθούν πουθενά. Αυτά συνεχίζουμε δυναμικά.